Παρουσιάζουμε πραγματικά τέσσερα πολύ αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αντωνιάδης Γιάννης είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλόρινας της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει συνδικαλιστής φοιτητά και δασκάλων, πρόεδρος Ευξήμου Λέσχης Φλόρινας, πληρεξούσιος νομάρχης Φλόρινας, πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλόρινας, αντινομάρχης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αντιπεριφερειάρχης θεματικού προγραμματισμού και ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, βουλευτής Φλόρινας με τη Νέα Δημοκρατία από τον Ιανουάριο του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την εξαιρετική... Θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία Φλόριντας. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία όλων των ιστορικών στελεχών, όπως ακούστηκαν από τον Πρόεδρο, του κυρίου Σουμελίδη, των πρώην βουλευτών κυρίου Μποτζίδη και κύριο Κωνσταντινίδη, του πρώην δημάρχου του κυρίου Ιωσυφίδη, άλλα ιστορικά στελέχη και όχι μόνο της παράταξης, πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι συλλόγων, περιφερειακοί δημοτικοί σύμβουλοι και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι και φίλες της Νέας Δημοκρατίας, όλοι εσείς είστε ο πολιτικός πλούτος και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας της Φλόρινας και σας ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση. Από την Φλόρινα, αυτό τον ευλογημένο τόπο, αυτή την ακριτική γωνιά, στέλνουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Στέλνουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα νίκης σε όλη τη χώρα. Στις 7 Ιουλίου, με τη βοήθεια όλων σας, θα ολοκληρωθεί η πολιτική αλλαγή η οποία ξεκίνησε με τις ευρωεκλογές, συνεχίστηκε με τις περιφερειακές εκλογές και με τη δική σας τη βοήθεια θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου με τις εθνικές εκλογές. Ζητούμε από όλους σας, τους συμπολίτες και στη Φλόρινα και σε όλη τη χώρα, να πάτε, να αφήσετε τις διακοπές, να αφήσουμε όλοι τις δουλειές, να παρευρεθούμε. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στην παρούσα χρονική συγκυρία η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτό το τέρμα και το αδιέξοδο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, εάν δεν είναι αυτοδύναμη, τότε μπλέκουμε σε περιπέτειες λόγω της απλής αναλογικής που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή δεν θα έχουμε την αυτοδυναμία και θα έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Έχουμε επαναλάβει διαστόματος του αρχηγού και όλοι οι υπόλοιποι. Νίκη της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει νίκη όλων των Ελλήνων. Μας παρακολουθείτε όλους τους υποψήφιους και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Ουδέποτε χωρίσαμε τους πολίτες σε βόρειους και νότιους με βάση την καταγωγή, άσπρους, μαύρους ή με τους πολλούς ή με τους λίγους όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για μας κανείς δεν περισσεύει ούτε στη Φλόρινα ούτε σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε όλους τους φλωρινιώτες ενωμένους, όλους τους Έλληνες ενωμένους. Τα χρώματα και τα προβλήματα και τα μεγάλα θέματα δεν έχουν κανένα χρώμα και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε στη μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλει ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Για τον Δίο και την πολιτεία του κυρίου Τσίπρα, για τα περιβόητα 4,5 χρόνια, ήδη έχουμε χάσει 4,5 χρόνια, δεν πρόκειται να διαθέσω ούτε 4,5 λεπτά, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και ορισμένα πολύ σημαντικά τα οποία έγιναν. Καταρχάς, χωρίς να είμαστε σκληροί στην κριτική μας, να πούμε ότι ο ελληνικός λαός αισθάνεται πικραμένος, αισθάνεται απαγοητευμένος από τα 4,5 χρόνια του κυρίου Τσίπρα, γιατί οι κύριοι αυτοί
Με υποσχέσεις ήρθαν, με απελοφιλοσοφίες κυβέρνησαν και με υποσχέσεις φεύγουν. Τι μας κληρονόμησε ο κύριος Τσίπρας? Μας κληρονόμησε την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Μας κληρονόμησε πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Μας κληρονόμησε το κόφτη, που σημαίνει ότι εφόσον δεν είμαστε μέσα στα μέτρα τα οποία έχουμε συμφωνήσει, αυτόματα θα κόβονται μισθοί και συντάξεις. Αυτή τη χρονική συγκυρία, 4.300.000 Έλληνες προστάνει στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. 2.000.000 προστάνει στους Δήμους και γενικά στην αυτοδιοίκηση. 1.000.000 προστάει στη ΔΕΗ. Εάν μαζέψουμε το χρέος δημόσιο και ιδιωτικό, το χρέος αυτό ξεπερνάει τα 600 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία παραδίδει ο κύριος Τσίπρας τη χώρα. Παραδίδει μια χώρα ερημοποιημένη, παραδίδει μια χώρα αφελινισμένη, και όταν λέμε ερημοποιημένη και αφελινισμένη, καταρχάς μιλάμε για τις 500.000 ανέργους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για αναζήτηση δουλειάς, και όταν λέμε για μια χώρα ερημοποιημένη, μιλάμε για αυτό το οποίο σχολιάζουμε και επικρίνουμε κατά καιρούς, το ότι σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον νομό 4,5 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο. Εδώ και 1,5 χρόνο, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώ τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας καλοπροαίρετα να μας πει ένα έργο που γίνεται από το Βροντερό μέχρι το Μανιάκι. Έναν δρόμο, ένα σχολείο, ένα αρδευτικό δίκτυο, ένα φράγμα, μια γέφυρα, ένα λύκειο, οτιδήποτε. Έχετε δει πουθενά ένα γκρέιντερ, μια μπολντόζα, ένα πιστρί? Δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ σε αυτόν τον τόπο. Μια απέραντη έρημος όλη η Φλόρινα, μια απέραντη έρημος όλη η Ελλάδα, μια μιζέρια η οποία δεν μας αξίζει. Προσωπικό στοίχημα και στοίχημα και της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού μας, ο Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ανεργία. Είναι ο μεγαλύτερος καρκίνος ο οποίος τρώει τα σωθικά μιας κοινωνίας και ο οποίος σε συνδυασμό με το δημογραφικό, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Σκεφτείτε λίγο τη διαδρομή των Ελλήνων, την 3.000χρονη και πλέον. Αντέξαμε με τους Πέρσες, αντέξαμε με τους Τούρκους, Βαλκανικούς πολέμους, παγκόσμιους πολέμους, και θα έρθει η ώρα να σβήσουμε από μόνοι μας σε καιρό ειρήνης, εάν δεν λύσουμε το θέμα του δημογραφικού, αφού και οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις μας λένε ότι το 2050 με το 2060 ο πληθυσμός μας θα πέσει στα 6 με 6,5 εκατομμύρια, θα πάμε σε κοινωνίες γυρασμένες οι οποίες δεν έχουν μέλλον. Γι' αυτόν τον λόγο και από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάρθει και έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας, των παιδιών. Ακούστε για τα 2.000 ενίσχυση για το κάθε παιδί, 1.000 ευρώ φορολόγητο για το κάθε παιδί και άλλα πολλά μέτρα που αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας. Το πρώτο όμως και το κυριότερο, αυτό που θέλουμε για να γυρίσουν οι 500.000 Έλληνες στην πατρίδα τους, είναι δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς. Η πολιτική του επιδόματος και της κοινωνικής πρόνοιας δεν αξίζει και δεν αρμόζει τον υπερήφανο Έλληνα, ο οποίος προ-κρίσης ήταν πάνω από το μέσο όρο διαβίωσης της Ευρώπης. Καταρχάς να πω ότι σε όλη μου τη διαδρομή το έχω αποδείξει, σέβομαι όλους τους συνυποψηφίους και βεβαίως δεν αναφέρομαι στους αξιολογότερους συνυποψηφίους του ψηφοδελτίου μας, αλλά όλους τους συνυποψηφίους και στα εθνικά ψηφοδέλτια και στα ευρωψηφοδέλτια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και πρέπει όλοι να ενθαρρύνουμε και νέους και πιο έμπειρους να ασχολούνται, γιατί είναι γεγονός ότι λόγω της κρίσης υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, και οικονομική και κοινωνική και όχι μόνο. Παρακολούθησα όμως με προσοχή την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα τις τοποθετήσεις και κυρίως άκουσα την αποτίμηση έργου. Οι άνθρωποι είναι πράγματι απίθανοι και το λέω καλοπροαίρετα. Ήρθαν και φεύγουν με υποσχέσεις, παρουσίασαν στον απολογισμό εξαγγελίες έργων. 10 μέρες πριν από τις εξαγγελίες των εθνικών εκλογών, το μόνο το οποίο είχαν να πούν ήταν ανακοινώσεις έργων τα οποία υποτίθεται ότι θα τα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Είχε έρθει προμηνός ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και μας ανακοίνωσε τα τρία ερδευτικά τριανταφυλιάς παρορίου πρέσπας. Και αυτό ανέφεραν ως απολογισμό ο πρώην βουλευτής και οι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μας ανακοίνωσαν τρία τμήματα στο Πανεπιστήμιο, τα οποία υποτίθεται ότι θα γίνουν το 20, το 21 και ένα θα γίνει το 19, που και αυτό θα το κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Και μας ανακοίνωσαν ως μεγάλο απολογισμό έργο, αυτό που ούτε καν το αναφέραμε τα προηγούμενα χρόνια, τις διάφορες επιχορηγήσεις που από το δίκαιο φέρνουν οι αγρότες από τις καλαζοπτώσεις ή από διάφορες καταστροφές. Αυτός ήταν ο πολύ πλούσιος απολογισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο, δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα έργο, αλλά ούτε καν έχει ξεκινήσει κανένα έργο στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μας κατηγορούν ότι το πρόγραμμά μας είναι κρυφό. Εδώ και 6 μήνες το πρόγραμμά μας έχει ξετυλιχθεί και έχει ανακοινωθεί παντού. Δεν πρόκειται να το περιγράψω αυτή τη στιγμή, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα πω όμως πολύ σύντομα 4-5 χειροπιαστές αποφάσεις εξαγγελίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν άμεσα. Έμφυα, μείωση του έμφυα 30% τα πρώτα 2 χρόνια. Εάν κάποιος πήρωνε 100 ευρώ, με τη μείωση 30% στα πρώτα 2 χρόνια θα πληρώνει 70. Κατάργηση του φόρου επιδιδέματος, κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης. Στο τέλος, το τέλος της ΕΡΤ στους λογαριασμούς στη ΔΕΗ θα μειωθεί 50%. Φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις από 29 στο 20, που σημαίνει ότι από τα 2.900 πλήρωνε μια επιχείρηση, θα πέσει στις 2.000, 30% μείωση. Για όλους εμάς τα φυσικά πρόσωπα και τους αγρότες, τα πρώτα 2 χρόνια για τις πρώτες 10.000, από 22% φορολογικό συντελεστή θα πέσει στο 9, που σημαίνει από τα 2.200 θα πληρώνει μόνο 900. Και ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης των αγροτών, οι οποίοι πλήττονται με χαμηλές τιμές γάλακτος, κρέατος και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς λέμε υψηλό κόστος παραγωγής, με αύξηση του αφορολογήτου, ενίσχυση του αγροτικού πετρέλαιο και όλα τα συναφή. Εννοείται στην τετραετία που πέρασε, όποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήρθαν. Αρχηγού παρόντος, θεσμεύσαμε τους πάντες στα δίκαια της Φλόρινας. Αναφέρω ορισμένα από αυτά την ολοκλήρωση του κάθε πράξονα Φλόρινα, Μίλτο, Λεβαΐδα. Νέα τμήματα στο Πανεπιστήμιο που εμείς θα τα κάνουμε, τα αρδευτικά δίκτυα που εμείς θα τα κάνουμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το 2014 ήταν 215 εκατομμύρια και σήμερα είναι μόνο 50, που σημαίνει ότι πλέον σήμερα όσοι παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση παίρνουν μόνο το 1 τέταρτο και το 1 τέταρτο είναι σε ρυθμό και άλλα πολλά για να μην σας κουράζω. Ολοκληρώνω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει βήματα γραφής από την πρώτη στιγμή που έχει εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εξυγχρόνισε το κόμμα. Έχει εφαρμόσει την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσα στο κόμμα. Την ίδια στιγμή ο βουλευτής Φλόρινας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα, στον Εύρο, στο Κολονάκι της Αθήνας και στο Καστελόριζο παίρνουν στο ίδιο δευτερόλεπτο ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα και τις απόψεις του κόμματος. Έχει κάνει δεξαμενή στελεχών και μπορεί ο οποιοσδήποτε νεοδημοκράτης ή φίλος της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει το βιογραφικό του, να καταθέσει τις απόψεις και να έρθουν σε γνώση του Προέδρου. Και το κυριότερο, έχει ανοίξει τις πόρτες του κόμματος στην κοινωνία. Και όποιος το κάνει αυτό, είναι ένα κόμμα το οποίο συνεχώς αναζωογονείται, αναγεννιέται και είναι ζωντανό και κοντά στην κοινωνία. Έχει κάνει, και κλείνω με αυτό, και μία ακόμα πολύ μεγάλη τομή. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Νέας Δημοκρατίας, μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συντηρητικό κόμμα και εύκολα δεν έκανε τις μεγάλες αλλαγές και τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις. Πρώτη φορά γίνεται στα χρονικά αυτό και δεν είναι και στην κουλτούρα μας. Έκανε ανανέωση των ψηφοδελτίων 72%. Αυτό δεν θέλει η κοινωνία. Δεν θέλει η κοινωνία νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, και αυτό δεν έχει σχέση πάντα με την ηλικία, με την ενασχόληση και με τη φορά που μπορεί να έχει κάποιος από την εξουσία. Στο δικό μας το ψηφοδέλτιο έχουμε και τα τρία πρόσωπα νέα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη για ένα ψηφοδέλτιο. Έχουμε το ισχυρότερο ψηφοδέλτιο που είχαμε ποτέ στη Φλόρινα, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας της Φλόρινας, και αυτό θα σφραγιστεί με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και αυτό το έκανε σε όλη την Ελλάδα. Νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Και εννοείται ότι όταν υπάρχει διάθεση και προσφορά, πάνω από 15 άτομα ήθελαν να μπουν στο ψηφοδέλτιο.
εννοείται ότι κάποια άτομα δεν μπορούν να ακούν. Κι όμως η πλειοψηφία αυτών των ατόμων κάναν δήλωση, δεν μπήκαν μέσα, κάναν δήλωση στήριξης της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε μια εξαίρεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυριολεκτικά και μεταφορικά η Νέα Δημοκρατία τον πήρε από τον δρόμο, τον έκανε νομάκι, τον έκανε δήμαρχο και αντί να πει ευχαριστώ, αφού ολοκλήρωσε 15 χρόνια με τη βοήθεια όλων σας και της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα για να εκδικηθεί όλους εμάς και το κόμμα που τον ευεργέτησε εντός εισαγωγικών, πήγε απέναντι στο κόμμα του Βελόπουλου. Για να κάνει τι? Πρέπει να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Βελόπουλος και Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να βγάλει έδρα στα Γρεβενά, στη Φλόρινα και στην Καστοριά. Όποιο ψηφίζει αυτά τα κόμματα ενισχύει ενδεχομένως, αν βάλουν μια έδρα, κάποιο Κοζανίκη βουλευτή του Βελόπουλου στην Κοζάνη. Τίποτα. Να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί ακούγονται κάποιες τέτοιες προπαγάνδες, θέλω και μια ψήφο για να βγω και θέλω δύο. Και 500.000 ψήφους να πάρει δεν μπορεί να βγει, πρέπει να βγει πρώτος ή δεύτερος, πρώτος στα Γρεβενά, πρώτος ή δεύτερος σε Φλόρινα και Κοζάνη. Για να τελειώσει αυτή η παραφορολογία. Ολοκληρώνοντας, θέλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και στο πρόσωπο του πρόεδρου της ΝΟΔΕ, όλους τους συνεργάτες και όλους εσάς τα στελέχη. Γιατί όλο αυτό το διάστημα νιώσαμε και νιώσατε ότι υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα. Με εύστοχες πολιτικές παρεμβάσεις, με διάδοση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, γνωστοποίηση των προτάσεων, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και όλα τα στελέχη της ΝΟΔΕ, εννοείται και των τριών δίκτων, ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και εξακολουθούν να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μέχρι και την τελευταία ώρα των εκλογών. Τους συγχαίρουμε όλους. Πού είναι ο πρόεδρος? Τους ευχαριστούμε, συγχαρητήρια, είμαστε και εμείς δίπλα. Και θέλω να συγχαρητήρια. Ολοκληρώνω λέγοντας αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Για μας δεν υπάρχουν οι πολλοί ή οι λίγοι. Ενωμένοι όλοι οι Φλωρινιώτες θα δώσουμε τον αγώνα για μία και μοναδική λύση. Σε αυτήν την χρονική συγκυρία μία είναι η λύση. Αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.